Καλωσορίζω την παρεούλα μου. Τι μου κάνετε? Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Εμείς βγήκαμε για ψώνια με όλα τα αγόρια μου. Όχι εδώ. Με όλα τα αγόρια μου. Και πάμε για ψώνια, σούπερ μάρκετ και τα λοιπά, τα ξέρετε. Φυσάει. Έχουμε 15 βαθμούς, 14. Και τα μαλλιά, γι' αυτό τα πιάσα πάνω, γιατί έχουμε αέρα. Λοιπόν, κλείνω και θα τα πούμε πάλι. Βρισκόμαστε στο Woolworth και έχουμε πάρει μέχρι στιγμής κάποια πραγματάκια. Για να δούμε τώρα τι θα δούμε. Ωραία μπουφάν έχει και ποιοτικά είναι καλά. Πήραμε του Νίκου. Έχει και πέτσινα. Έχει εδώ και άλλα. Τέλος πάντων, να έχω καμιά φορμούλα του Νίκου. Μόλις τελειώσαμε και από το Woolworth. Από εδώ. Από εδώ, Γιάννη. Και πάμε για παπούτσια, ναι. Πάμε για άλλο να μην μάδισε. Α, σε μάδισα. Έφυγε το κοτοστάρικο πρωί, παιδιά. Φορτωθήκαμε δύο τσάντες από το Woolworth και πάμε τώρα για παπούτσια. Ευθεία. Είναι τα παπούτσια ευθεία, παιδιά. Δείξε λίγο το άγαλμα. Το έχω δείξει, βρε Γιάννη, το άγαλμα. Και από την άλλη εβδομάδα θα πάρω την κοράκλα μου. Και μη γελάς. Θα πάρω την κοράκλα μου και θα έρθουμε στα μαγαζιά. Γιατί θέλει και αυτή να πάρει το καντητής της, καταλαβαίνετε. Θα πας. Κάρτα θα έχεις. Θα έχω βέβαια. Το παπούτσια Γιάννη εδώ είναι. Θα τα πούμε και από το... και τα παπούτσια. Έχουμε τελειώσει. Πήραμε μόνο για τον Αχιλλέα, για τον Νίκο δεν βρήκαμε κάτι που να μας αρέσει. Και πάμε στο εμπορικό κέντρο, δύο μαγαζιά όλο και όλο παπούτσια είναι. Πάμε στο εμπορικό δηλαδή, που έχει εκεί το ένα και μοναδικό. Να πάμε να βρούμε και του Νίκου. Αλλά ο Γιάννης έχει πολύ μεγάλη πλάκα, με έχεις φορτώσει λέει. Παρκάραμε το αυτοκίνητο έξω. Ήλιο με δόντια, παιδιά. Αγόρια μου θυμηθήκαν τα παιδικά τους χρόνια, δηλαδή και τώρα παιδάκια είναι, αλλά ξέρεις που παίζουν αυτοκινητάκια και πήραν αυτοκινητάκια 6 ευρώ, παιδιά. Πάει το λίγο να το δείξω για πόσο είναι. Κοιτάξτε τι ωραίο είναι τώρα, αυτό είναι το Αχιλλέα. Και κοίτα λίγο, τώρα βρε. Και του Νίκου είναι. Και αυτό είναι του Νίκου που ανοίγει το φορμπαγάζ πίσω. Γιάννη, κάτσε βρε. Ρενό είναι του... Το Subaru Impreza. Του Νίκου. 6 ευρώ, παιδιά, το ένα. Να θυμηθούν λίγο που ήταν πιο μικρά παιδάκια. Και το Αχιλλέα τι κάνει, για να δούμε Αχιλλέα. Και του Αχιλλάκου ανοίγει μπροστά το καπό. Αυτά. Έρε Γιάννη. Μπαίνουμε στο... στο Kaufland, παιδιά, στο εμπορικό. Μπαίνουμε να μπαρκάρουμε. Έχει κόσμο, όπως πάντα. Σήμερα τι μας βγάζει? Ουκραίνα, δεν ξέρω. Μετά Τσεχία. Α, Τσεχία μας έβγαλε. Α, καλά. Ό,τι να είναι, λέει αυτό. Κοίτα λίγο τον κόμπο. Έχουμε έρθει και στο εμπορικό. Γύρνα, θα φαίνεσαι το πρόσωπό σου, Νίκο. Ήρθαμε και στα παγωτά.
να πάρουν και από ένα παγωτό τα αγόρια μας. Πήραν και από ένα παγωτάκι και πάμε στο σούπερ μάρκετ. Είμαστε σε αυτή τη φάση εδώ. Πήραμε τα φρούτα και τα λαχανικά. Έχουμε τελειώσει από το σούπερ μάρκετ. Τώρα μπήκε πήρε ο Νίκος παπούτσια. Να βρω και ένα ζευγάρι παντόφλες στο μικρό, γιατί τις άλλες τις χάλασε. Οπότε μια χαρά. Τα παιδιά μου πήραν και αυτό εδώ, τα 2-1 ευρώ. Και είναι νόστιμο, ε. Τι λέει εδώ. Πάμε. Όπα. Βρέχει έξω. Τέλος. Η ώρα είναι μία και πάμε να φάμε. Γιατί ο Γιάννης θα φύγει σε λιγάκι μετά. Οπότε πάμε να φάμε ντόνερ και να πάμε και τα πράγματα στο... Αχ, τι είναι αυτό. Τέλος πάντων, κάτσε να φύγει αυτός. Πίσω οδηγέ, πίσω. Πήραν τα παιδιά ένα, δεν ξέρω τι χυμό μέσα που είχε στα φύλλα, δεν ξέρω κάτι. Και ήπια αυτό και αυτό, αυτό είναι μάλλον. Άντε ρε Γιάννη, εδώ θα με αφήσει. Επειδή του χάλασα λέει την κάρτα, λέει όλη. Την τίναξα στον αέρα, λέει. Αστειεύω λίγο στο πένι. Παιδιά, 1,5 ευρώ μία μελιτζάνα, ε. Σοκ. Ωραία, βρήκα και το ψωμάκια, τη ζαπάτα. Όχι, θα φάσω. Κάτω σε ένα live δεν ξέρω μου το ζητήσατε, δεν θυμάμαι τι ακριβώς. Αυτό είναι το ντόνερ, το άλλο με την κυπριακή την πίτα. Είναι τόσο μεγάλο και έχει 7 ευρώ αυτό το πράγμα. Και μέσα είναι, τώρα θα σας δείξω πώς είναι μέσα. Μόλις ήρθαμε στο σπίτι, επικρατεί αυτό το χάος. Ρούχα εδώ που θέλουν δίπλωμα. Ένα σμαϊλούκο, θα σας κάνω και ένα σούπερ μάρκετ χολ μετά. Όμως να φάμε πρώτα. Και θα σας το δείξω τώρα κομμένο. Και κομμένο είναι κάπως έτσι, παιδιά. Κομμένο. Έλα, Χιλέα. Αφού φάγαμε και συνήρθαμε λιγουλάκι, πάμε να δείξουμε τα ψώνια. Πάμε, λοιπόν, να κάνουμε και ένα σούπερ μάρκετ χολ, το οποίο έχω πάρα πολύ καιρό να σας κάνω, η αλήθεια είναι. Και πάμε. Μία τσάντα. Λοιπόν, ένα λεπτό, να ξεκινήσουμε. Πού να σας βάλω. Εδώ. Πήρα 2 ψωμί του τόστ. 1 και 1-2. 2 ψωμί του τόστ. Αυτό. Ο Γιάννης που πήρε αυτό, τι είναι αυτό, δεν ξέρω. Κεφαλοτήρι. Α, γκούντα είναι. Γκούντα. Ένα νέσκαφέ. Παιδιά, αυτό το νέσκαφέ με πάει 2 μήνες, 3. Κάπου εκεί. 2 σαλαμάκια. Ένα μιλόξιδο. Ένα λευκό ξύδι. Βέβαια αυτό λέει ότι είναι για τις σαλάτες και τα λοιπά. Αλλά εγώ το χρησιμοποιώ και στο νεροχύτη. Οπότε κάνουμε αυγά. Και εκεί το χρησιμοποιώ. Ένα πελτέ. Και ένα κρεμμύδι. Ελίτσες από την Καλαμάτα. Καλαμών. Διάφορα τουρσί πρέπει να είναι αυτό. Έχει διάφορα. Έχει ελίτσες. Τέλος πάντων μία μίξ από τουρσί. Ένα γιαουρτάκι. Στραγγιστό. Λεμόνια, lime.
μήλα. Τελείωσε η πρώτη. Και επανέρχομαι. Συνεχίζω με μπισκότα. Αυτά εδώ. Chips, αυτά. Σακούλες και άλλα τέτοια bake rolls τύπου είναι, σακούλες. Αυτά εδώ τα οποία είναι πέντε νόστιμα και άλλο κρεμμύδι. Όταν βιάζομαι αυτά με βολεύουν. Και άλλες σακούλες. Βέβαια αυτές είναι με κορδόνι, δεν νομίζω να είναι με κορδόνι αυτές. Αυτές είναι με κορδόνι, ωραία. Φιστίκι αιγίνικο και άλλο τέτοιο. Πήρα ένα μαχαίρι 5 ευρώ και ένα για το σκόρδο στα 10 ευρώ. Αυτό βέβαια όμως είναι καλό. Το άλλο εν ώρα live μου είχε χαλάσει. Είναι καλό και στιβαρό. Δηλαδή για τα 10 ευρώ πιστεύω ότι αξίζει. Ένα καφεδάκι. Δεν πήρα το κλασικό, πήρα με την καραμέλα τώρα. Και επανέρχομαι. Συνεχίζω με τύπου τυρί. Πήρα γύρω, βρήκα πάλι, πήρα 3 συσκευασίες να βρίσκονται. Πήρα μοσχαράκι 1 κιλό. Και 1 κιλό κιμά μοσχαράκι, μοσχαρίσιο. Ένα πατάτες πήρα. Πήραμε και ένα τσουβάλι 10 κιλά πατάτες, όμως είναι στο αυτοκίνητο κάτω. Επίσης πήρα και αυτό εδώ, δεν ξέρω τι είναι. Μακαρονάκι είναι τώρα. Να του φτιάξω του Γιάννη έτσι κάτι γρήγορο καμιά φορά που μου λέει έρχομαι, φτιάξε κάτι γρήγορο κτλ. Και ντοματίνια. Πραγματικά αυτήν την τσάντα πώς την έφερε ο Γιάννης. Είναι πάρα πολύ μεγάλη, παιδιά, και είναι τα φρούτα και τα λαχανικά μέσα. Πώς την έφερε το παλικάρι μου. Απορώ. Μία νουτέλα. Να κάνουμε. Μπανανούλες. Είχε προσφορά πιπεριές 3 ευρώ το κιλό και πήρα. Οπότε και αυτά θα θέλουν πλήσιμο, το πάμε εδώ πίσω. Οι μπανανούλες, βανίλιες, μ' αρέσουν εμένα. Μήλα. Ροδάκινα. Όπως καταλαβαίνετε θα κλείσουμε και θα σας ανοίξω ακόμα ένα άλλο βίντεο, το οποίο που θα τα τακτοποιήσω, γιατί έχει βγει ήδη πολύ μεγάλο, γιατί είναι και βλογκάκι από χθες, δεν θυμάμαι. Αχλάδια. Ντοματούλες. Καρότα. Λάχανο. Τώρα λάχανο, τι λάχανο είναι αυτό. Τέλος πάντων. Αγγούρια. 90 λεπτά το ένα, προσφορά το είχαν. Ένα 20 περίπου το παίρνουμε το ένα. Οπότε πήρα.
Στο επόμενο βίντεο εκεί θα με δείτε πολύ. Στο επόμενο βίντεο θα δείξω και τα ρούχα που πήραμε για τα παιδιά. Εδώ κάτω είναι, 3 σακούλες έχω. Και εδώ πήρα ψωμάκι από το Πένι και μελιτζάνες, 1,5 ευρώ ή μελιτζάνα που λέτε. Και φυσικά ανανεώσαμε και τις σακούλες, γιατί θερθήκαν ας πούμε και τις άλλαξα. Αυτά ήταν από το σούπερ μάρκετ. Πήρα και κάτι άλλο. Πήρα και αυτές εδώ τις 2 μάσκες να κάνω μία εγώ και μία η κόρη μου. 1 ευρώ και κάτι, κάπου εκεί τόσο βγήκε. Και ένα ζευγάρι κοκαλάκι, γιατί το ένα το έχω χάσει. Και είναι πάρα πολύ καλά αυτά και όντως είναι το τελευταίο ήταν. Αυτά πήραμε. Θα κλείσω κάπου εδώ αυτό το βιντεάκι και θα ανοίξω ένα άλλο, το οποίο θα τακτοποιώ αυτά και θα σας δείξω και τα ρούχα. 3 τσάντες ρούχα και παπούτσια, βλέπετε εδώ κάτω. Θα τα δείξω στο επόμενο βιντεάκι. Λοιπόν, πολλά πολλά φιλάκια. Ελπίζω την Κυριακή σας να την περάσατε, γιατί αύριο θα ανέβει αυτό το βιντεάκι, Κυριακή. Ελπίζω να την περάσατε πάρα πολύ όμορφα την Κυριακή. Εμείς μέχρι την Τετάρτη έχουμε σχολείο, μετά θα αρχίσουν οι χειμερινές διακοπές μας. Ελπίζω να κάνει καλό καιρό, γιατί θα κάνουν και κάποιες εκδηλώσεις από ό,τι μου έχουν πει τα κορίτσια εδώ της Γερμανίας. Οπότε θα ελπίζω να πάμε κάπου. Πολλά πολλά φιλάκια λοιπόν. Καλή εβδομάδα. Γεια σου.